Καλησπέρα από μια μαγευτική παραλία που είναι λίγο έξω από τη Βαρκελόνη. Στο σημερινό βίντεο θέλω να σου μιλήσω για μερικά πράγματα τα οποία στην αρχή μας ικανοποιούν και ενδίδουμε σε αυτά με ένα πολύ αθώο τρόπο. Μπορεί να είναι ένα γεύμα με φίλους, μια μάζοξη, ή μπορεί να είναι μια σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, φιλική, ερωτική, επαγγελματική, και αργότερα φτάνουμε σε ένα σημείο τα ίδια πράγματα να μας επηρεάζουν πλήρως, να καθορίζουν τις συμπεριφορές μας και την ψυχολογία μας. Σε αυτό το βίντεο θέλω να μοιραστώ μερικές σκέψεις του πώς εγώ αντιμετωπίζω αυτές τις καταστάσεις. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, να είμαστε έτοιμοι. Τώρα πολύ καλύτερα. Χθες έτυχε και ήμουνα σε ένα φιλικό σπίτι όπου υπήρχαν πραγματικά εκατοντάδες φαγητά. Δεν ήξερες τι να πρωτοεπιλέξεις. Και μάλιστα ήταν πολύ ωραίο όλο αυτό το δείπνο. Με αποτέλεσμα, ξέρεις, βλέπεις και τους άλλους που τρώνε. Το έχουμε ξαναπεί σε άλλα βίντεο, επηρεάζεσαι πάρα πολύ από τους γύρω σου. Αλλά να μην ρίχνω την ευθύνη στους άλλους, και εγώ ενέδωσα πολύ. Βέβαια, αυτό παρατήρησα ήταν ότι δεν ήθελα μετά από ένα σημείο άλλο φαγητό. Είχα κορεστεί, είχα γεμίσει, ένιωθα πλήρης. Απλά ήταν, πώς να σου πω, είχα απευαισθητοποιηθεί από το ερέθισμα του να τρώω κάτι ακόμα, να δοκιμάζω κάτι από τα άλλα φαγητά. Τρομερό αυτό το πράγμα, το οποίο το συνειδητοποιώ σήμερα, μετά από εκείνες τις ώρες που συνέβαινε, γιατί ήμουνα έρμεο των αισθήσεών μου εκείνη τη στιγμή, της όσφρησής μου, της όρασής μου. Δεν είχα επιβολή, δεν είχα έλεγχο στις πράξεις μου. Και πόσες φορές συμβαίνει αυτό στην καθημερινότητά μας, όχι μόνο με το φαγητό, αλλά και με ανθρώπους, με υποχρεώσεις, με διάφορα πράγματα τα οποία κολλάνε στο μυαλό σου και σου καθορίζουν την καθημερινότητα. Μπορεί να τύχει να έχεις έναν σύντροφο και από εκεί που είχες μια υγιή σχέση ξαφνικά να εξαρτάσαι από αυτόν, ή να δουλεύεις και να φτάνεις σε ένα σημείο από εκεί που η δουλειά ήταν ένα μέσο να βγάζεις χρήματα, να είσαι ελεύθερος, ανεξάρτητος, ξαφνικά έχει γίνει ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσεις καθημερινά και να ικανοποιείς το αφεντικό σου, να ικανοποιείς τον κάθε στόχο που σου θέτουν. Σε όλες αυτές τις καταστάσεις φτάνουμε στο άκρο όπου γινόμαστε έρμεα των καταστάσεων, και εκεί θυμάμαι πάντα αυτά που έχω διαβάσει από τους στοικούς, τους φιλόσοφους, όπου αυτό το πράγμα που ελέγχεις σίγουρα 100% είναι η θέλησή σου και η αντίληψη που έχεις για τα πράγματα γύρω σου. Όλα τα υπόλοιπα δεν μπορείς να τα ελέγξεις. Ποια θα είναι η αντίδραση των άλλων, τι θα συναντήσεις, για την υγεία σου, για το θάνατό σου, για φυσικές καταστροφές, για όλα αυτά τα πράγματα δεν έχεις έλεγχο. Εκεί που έχεις όμως άμεσο έλεγχο είναι στην αντίληψη που έχεις για τα πράγματα και στη θέλησή σου, στο τι θα κάνεις, ποιες πράξεις θα ακολουθήσεις. Οι στοικοί έχουν δύο τρομερά εργαλεία, τον αυτοπεριορισμό και το μέτρο. Αλλά πρόσεξε, όχι με έναν τρόπο που στερούνται, αλλά το αποκαλούν σοφροσύνη, με ένα σοφό τρόπο που σε οδηγεί στην ευδαιμονία σου, που αυτή ευδαιμονία ορίζουν την εσωτερική ειρήνη, την εσωτερική γαλήνη που νιώθεις όταν έχεις τον έλεγχο του εαυτού σου. Οι στοικοί μας δείχνουν ότι υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης έναντι των πραγμάτων που μας καταλαμβάνουν τη ζωή μας. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί στο φαγητό, μπορεί να συμβεί και στους ανθρώπους που έχεις γύρω σου. Με αυτόν τον τρόπο σκέψης σε οδηγούν στο να μπορείς να μην ενδίδεις, να μπορείς να ελέγχεις τον εαυτό σου απέναντι σε κάθε αισθησιακή ικανοποίηση, σε κάθε δύναμη που μπορεί να σου προσφερθεί, εξουσία ή σε οποιαδήποτε φήμη μπορείς να αποκτήσεις. Έχοντας αυτόν τον τρόπο σκέψης, υπάρχει μόνο ένας που έχει τον έλεγχό σου και είναι ο εαυτός σου. Αυτή η μη προσκόλληση σε καμία κατάσταση των στοικών
την αποκαλούν απάθεια. Αλλά η στοϊκή απάθεια διαφέρει από την απάθεια που εννοούμε στις μέρες μας. Κατά τους στοϊκούς, η απάθεια κατακτάται αυτή η μη προσκόλληση καταστάσεις με την καθημερινή πρακτική διανοητική και σωματική που μπορείς να κάνεις. Αυτά τα λίγα για τη στοϊκή φιλοσοφία είχα να σου πω σήμερα. Οι στοϊκοί φιλόσοφοι με τον τρόπο σκέψης τους μπορούν να σου δώσουν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζεις σήμερα. Διάβασε αν θέλεις βιβλία αυτών όπως είναι ο Σένεκας, ο Μάρκος Αυρίλιος, ο Επίκτητος, γιατί με τα διδάγματά τους και το πνεύμα της εποχής εκείνης μπορούν να σε βοηθήσουν, μπορούν να σου φανούν υπερβολικά χρήσιμοι στις καθημερινές σου δυσκολίες, στα προβλήματα που αντιμετωπίζεις καθημερινά στη ζωή σου. Αυτά είχα να σου πω για σήμερα, ελπίζω να σου φάνηκε ενδιαφέρον το βίντεο. Εγώ θα συνεχίσω τη βόλτα μου σε αυτήν εδώ τη απέραντη παραλία και τώρα με τη βοήθεια του ήλιου θα φωτοσυνθέσω και λίγο βιταμίνη D, να το ευχαριστηθώ. Θα τα πούμε στο αυριανό βίντεο ή στο επανειδήν. Adios a todos!